Σε δίκη παραπέμπεται ο 36χρονος αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο Φραγκούλη κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο αστυνομικός θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για εκτέλεση παρανόμων πυροβολισμών. Σήμερα είχαμε την τύχη να εκδοθεί το σχετικό παραπεμπτικό βούλευμα που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και δι' με ενδεχόμενο δόλο και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών. Σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο της έδρας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ασφαλώς. Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως οι δικαστές του Συμβουλίου έκριναν ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός με πρόθεση και δι' αποδεχόμενο στη γνώση του ότι από την πράξη του ήταν πιθανό να προκύψει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, σκότωσε τον ανήλικο τελώντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το Δικαστικό Συμβούλιο δέχεται, ακολουθώντας κατά γράμμα την πρόταση του εισαγγελέως που πρότεινε προς το Συμβούλιο, δέχεται ότι ασφαλώς ο αστυνομικός βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παρανόμως εκτελώντας πυροβολισμό εξουδετέρωσης, αφαίρεσε μία ανθρώπινη ζωή με πρόθεση, όπως ακριβώς προκύπτει και από την ανάγνωση του βουλεύματος. Είναι μια ανθρωποκτονία εμψυχρό, αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή δηλαδή, και ασφαλώς σήμερα έχουμε την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη. Μάλιστα, στο παραπεμπτικό βούλευμα περιγράφεται αναλυτικά το χρονικό της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι ο 16χρονος αποχώρησε με το φορτηγό του πατέρα του από βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο κατηγορούμενος αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο 2 φορές από απόσταση 10-15 μέτρων. Μία από τις βολίδες πέτυχε το αυτοκίνητο από το πίσω μέρος, διαπέρασε τον ιαλοπίνακα, πλήττοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του 16χρονου, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του οχήματος. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα να προσκρούσε διαδοχικά στα σκαλοπάτια παρακείμενου ξενοδοχείου και εξωτερικού τείχου, όπου ακινητοποιήθηκε. Μετά την ενημέρωση πως ο αστυνομικός θα καθίσει ως καμνή για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και παράνομους πυροβολισμούς εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης, ο πατέρας του 16χρονου Παύλος Φραγκούλης τόνισε πως η απόφαση δεν απαλύνει τον πόνο, καθώς ο Κώστας δεν γυρνάει πίσω ό,τι και να γίνει. «Δεν είμαι καλά, θυμάμαι τον Κώστα και πονάω. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη. Το μόνο που μου έμεινε από τον Κώστα είναι η κορούλα του, η Ευγενία. Τι να της πω, πού είναι ο μπαμπάς της?» Να σημειωθεί πως ο 16χρονος διακομίστηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στις 5 Δεκεμβρίου του 2022 με στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νοσηλεύτηκε για 8 ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραυματά του.